να κακοποιούσε σεξουαλικά την 9χρονη κόρη της. Είναι μαζί μας η Έμιλη Αντωνίου. Έμιλη, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, Λουκά. Πρόκειται για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο. Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ζήτησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, πράγμα που έγινε, και ο μικρότερος γιος της 32χρονης, που είναι κατά 2 χρόνια μικρότερος από την αδελφή του. Είναι η νεότερη εξέλιξη που προκύπτει γύρω από αυτή την πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα υπόθεση. Να υπενθυμίσουμε, Λουκά, ότι η 32χρονη μαζί με τον νυν σύντροφό της 34 ετών τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Μάλιστα, διερευνάται και το ενδεχόμενο κακοποίησης της 9χρονης, ίσως και από χρόνια πριν, όταν αυτή ήταν μόλις 5 ετών, και από άλλους συντρόφους της μητέρας της. Όλα βεβαίως είναι υπό διερεύνηση, όπως και αυτό που μεταδίδουμε σήμερα για τον 7χρονο. Και προκαλεί σοκ, Έμιλη, πραγματικά. Βεβαίως. Τόσο η 9χρονη όσο και ο 7χρονος αδελφός της, να υπενθυμίσουμε, έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα του Γραφείου Ευημερίας, και για την υπόθεση βεβαίως δεν αποκλείονται και άλλες συλλήψεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Έμιλη. Συντηρεί την έντα.